Ο Παναθηναϊκός δεν είχε καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό που παρουσιάστηκε την περασμένη Δευτέρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, τότε που έχασε 2-0, όπως είδαμε και πριν από λίγο, από τον Όφη. Ήταν οργανωμένος, συντονισμένος, είχε έναν Ρότσα κορυφαίο που έτρεχε σαν έφηβος παρά τα 34 χρόνια του. Προηγήθηκε μάλιστα και στο σκορ στο 13ο λεπτό με τον Κώστα τον Πατσινίλα σε αυτήν εδώ τη φάση. Έγινε μια μπαλιά. Συγχαρητήρια εδώ στον σκόρερ από τους συμπαίκτες του. Συγκεκριμένα ο Κώστας ο Μαυρίδης. Καινούργια επίθεση για την Παναχαϊκή που χάνει ένα 0 και που ψάχνει για τον γκολ της ισοφάρισης. Η μπάλα θα καταλήξει εδώ στον Σίμιτς. Κάνει τη σέντρα, προσπαθεί να... Με αυτό το σκορ